Κύριε Σιδικάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουν τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, το οποίο ετοιμάζεται να εκφράσει τις διαμαρτυρίες του, να διεκδικήσει τα αιτήματά του μέσα από τις συγκεντρώσεις, τα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς αντιμετωπίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έτσι, όλη αυτή την συζήτηση γύρω από το καλάθι παροχών που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό, αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αν θα καλύπτει ανάγκες που υπάρχουν στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, ποια είναι η τοποθέτησή σας και ποια είναι τα κομβικά ζητήματα που θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να βουλιάξει αύριο το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Από εργάτες, εργάτριες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, τους ταλαιπωρημένους αγρότες, από νεολαία που βλέπει να βουλιάζουν πραγματικά τα όνειρα και οι προσδοκίες του. Φυσικά ο Πρωθυπουργός, όπως και κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα κυβερνητικά κόμματα, τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, οι πρωθυπουργοί παρουσιάζουν έτσι καλάθια γεμάτο υποσχέσεις, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική αυτή που ζει ο λαός δηλαδή. Και το λέω αυτό διότι γνωρίζετε ότι μέσα σε ένα βράδυ αυξήθηκαν εκατοντάδες φάρμακα, 800 περίπου φάρμακα, δίνοντας στην κυριολεκσία δώρα στους φαρμακοβιομήχανους με ανατιμήσεις πάνω από 450%. Εδώ έχουμε ξεχαρβάλωμα του δημόσιου συστήματος υγείας. Έχουμε μια παιδεία με μέτρα που στην πραγματικότητα κλείνουν, συγχωνεύουν σχολεία, τμήματα, καταργούν ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, μισθούς και συντάξεις στα τάκταρα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν είναι δικαιολογημένη η αγωνία και δικαιολογημένα αύριο να δώσουν μαχητικό παρόν οι εργαζόμενοι. Οι κομμουνιστές προετοιμάζονται γι' αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι το ΚΚΕ ναι, μπορεί και παίζει ένα ρόλο πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Μπορεί να βρίσκονται στην δίνη της κατηφόρας και του πολιτικού και ιδεολογικού εκφυλισμού ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ σε μια προσπάθεια να αναμορφωθεί η σοσιαλδημοκρατία ακριβώς για να παίξουν τον ίδιο ρόλο που παίζει βέβαια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, γιατί στις στρατηγικές επιλογές δεν διαφωνούν, αλλά όμως υπάρχει η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και αυτή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βέβαια στη δίνη αυτή της ακρίβειας και της αδυναμίας να καλύψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και στοιχειώδεις βασικές ανάγκες, είναι εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά. Δεν μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό, μιλάμε για εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά. Και μπροστά μας έχουμε πάρα πολλά από το Σεπτέμβρη, δηλαδή από το μήνα που βγήκε και μετά. Έχουμε το ανακαιρωμένο σύμφωνο σταθερότητας, που με βάση αυτό θα καθοριστεί και ο προϋπολογισμός που ετοιμάζεται και θα έρθει στην Βουλή τον Νοέμβριο, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός του 2025. Ναι, και υπάρχει και από την κυβέρνηση, επειδή αναφέρεστε σε αυτό, υπάρχει ένα κλίμα, ένα μήνυμα το οποίο εκπέμπεται, ότι το γεγονός αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα, υπευθυνότητα όπως το λένε στην κυβέρνηση, λαμβάνεται υπόψη σε διαμόρφωση του πακέτου. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο πακέτο γενικευμένων παροχών. Αλλά ειδικά θα ήθελα, επειδή αναφερθήκατε, μιλήσατε για ξεχαρβάλωμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας νωρίτερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις χθεσινές εξαγγελίες υπήρξαν σε ό,τι αφορά το επιπλέον κίνητρο για τους γιατρούς σε άγονες περιοχές, αλλά και για το γεγονός ότι η υγεία είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο προαναγγέλλεται ότι θα είναι στην ομιλία του Πρωθυπουργού και υπάρχει μια διαρκής διαβεβαίωση, θα έλεγα, από πλευράς της κυβέρνησης ότι είναι πρώτη προτεραιότητα σε αυτή την τετραετία για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει το μαύρο ως άσπρο.
Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας παρακολουθώντας την τηλεόραση, παρακολουθώντας αυτές τις εξοργιστικές εικόνες του Υπουργού Υγείας να περιφέρεται στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας και μάλιστα να πονάει και το δάχτυλο στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και να τους λέει μάλιστα ότι έχω βαρεθεί την τρίνια σας. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για ένα θράσος το οποίο δεν έχει όρια, δηλαδή ζητάει τα ρέστα η κυβέρνηση για αυτά τα αδιέξοδα που έχει η ίδια διαμορφώσει με την εγκληματική της πολιτική, διότι πρόκειται για πραγματικό ξεχαρβάλωμα. Δηλαδή είναι δυνατόν σήμερα να λείπουν πάνω από 30.000 νοσηλευτές στα νοσοκομεία, να λείπουν γιατροί, να λείπει παραϊατρικό προσωπικό, να κλείνουν νοσοκομεία στο όνομα των δημοσιονομικών αντοχών και να μας κουνάει το δάχτυλο ο Υπουργός Υγείας, η κυβέρνηση, το Πρωθυπουργός. Και την ίδια στιγμή που λένε ότι ξεχαρβαλώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας, την ίδια στιγμή που ιδιωτικοποιείται η παιδεία και η υγεία, αυτοί επιτρέπουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ανατιμήσεις στα φάρμακα 450%. Όταν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, δηλαδή οι δαπάνες ειδικές του ενός και του άλλου, είναι στο 70%, με την κρατική δαπάνη να είναι μόλις στο 30%. Όταν επιτρέπει, για παράδειγμα, 32 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τους μεγάλους ομίλους. Όταν επιτρέπει 13 δισεκατομμύρια κέρδη για τις συγκεκριμένες εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο. 8 δισεκατομμύρια κόστησαν εξοπλιστικές δαπάνες για τα F-35. Και δίνουμε και κάθε μέρα 500.000 ευρώ. Άρα λοιπόν για ποιες δημοσιονομικές αντοχές μιλάμε. Οι δημοσιονομικές αντοχές και η καλαντομία της κυβέρνησης είναι όταν ενισχύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά δεν υπάρχει αποχαιριά όταν πρόκειται για να ενισχύσεις το λαϊκό εισόδημα. Είναι τόσο κοινωνική η κυβέρνηση που φτάνει στο σημείο να λέει ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμφωνίες που έχουμε για να κάνουμε προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε και βουλιάζουν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Πάντως, ακούμε να λέει ότι, οι διαδικασίες δεν είναι γρήγορες και γι' αυτό προωθούνται και αλλαγές στην λειτουργία, στη διαδικασία της ενέργειας από το ΑΣΕΠ, ώστε να επιταχυνθούν. Είναι και αυτό ένα βασικό επιχείρημα το οποίο ακούμε από την κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα για την αναγκαιότητα που υπάρχει σήμερα να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, στα σχολεία, και είναι άλλο πράγμα μέσω του ΑΣΕΠ με τις διάφορες μοριοδοτήσεις και τα λοιπά να προσλαμβάνω προσωπικό που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη σήμερα ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, καηλεύοντας. Και όποιες προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Βγαίνουν άγονες για ποιον λόγο? Επειδή το επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση. Γιατί βγαίνουν άγονες? Διότι ο εργαζόμενος σήμερα με τους πενιχρούς μισθούς, ο εργαζόμενος γιατρός, νοσηλευτής, με τους πενιχρούς μισθούς, με την εργασιακή εντατικοποίηση στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, χωρίς να του διασφαλίζει τους επιστημονικούς όρους στην απασχόληση, στη δουλειά του. Κανένας γιατρός λοιπόν δεν πρόκειται να φύγει, να πάει στην Αλεξανδρούπολη, να πάει στη Σιτία, να πάει στην Κέρκυρα, να πάει στην Άξο, στην Πύρο κτλ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο αγώνας των εργαζομένων στα νοσοκομεία, ο αγώνας των εργαζομένων στα σχολεία είναι υπόθεση όλου του λαού. Γι' αυτό και στην Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι προτάσσουν πολύ συγκεκριμένα αιτήματα και οι κομμουνιστές τα παλεύουν αυτά και μέσα και έξω από τη Βουλή. Όπως αυξήσεις τους μισθούς για το 7ωρο, για το πενθήμερο, για να δουλεύουν σαν άνθρωποι και να ζουν σαν άνθρωποι. Δεν γίνεται να αποδεχόμαστε να ενισχύονται εξοπλιστικά οι υπεριαλιστές στην Ουκρανία σε αυτόν τον άδικο πόλεμο, τον άδικο υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ανάμεσα στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και τη Ρωσία από την άλλη, με το φερέφωνο των Ζελέσκι και τα τάγματα Αζόφ, και από την άλλη να αποψηλώνονται τα νησιά μας από την αεράμινα, από τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες που έχει η χώρα. Yeah. Ο λαός μας λοιπόν δεν αποδέχεται αντί για λεφτά για την παιδεία, για την υγεία, για την πολιτική προστασία,
να δίνονται δισεκατομμύρια για όπλα στην Ουκρανία και στο Ισραήλ και να δολοφονείται ένας ολόκληρος λαός στη Παλαιστίνη, σε αυτή την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τους δίθεν σωτήρες που πάντα είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους. Από αυτή την άποψη λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι οι δυνάμεις και τα κόμματα του συστήματος φέρνουν όλο και περισσότερο σε αδιέξοδο το λαό. Κύριε Σεντιχάκη, όλο και πιο φανερή πραγματική διέξοδος που είναι η λαϊκή πάλι στη διεκδίκηση των δικών τους αναγκών κόντρα στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Κύριε Σεντιχάκη, λέτε ότι εντάξει η χώρα δεν χρειάζεται μεσίες, όμως βλέπουμε εδώ και τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια να μην υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή να διεκδικεί και αριθμητικά μέσα στη Βουλή την εξουσία απέναντι σε σχεδόν μια μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ξέρουμε ότι από θέση αρχής έχετε κατεβάσει, θα λέγαμε, τις πόρτες γιατί δεν δέχεστε καμία συνεργασία. Αυτό όμως δεν σας προβληματίζει ότι η χώρα δεν έχει αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρή? Κοιτάξτε, καταρχήν απευθυνόμενο το ερώτημα προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και όχι προς το Πολιτικό Κόμμα Ελλάδας, διότι το αν είναι σε κρίση το πολιτικό σύστημα, εάν η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει παρακαλάβει και δεν έχει βρει το δρόμο της, προφανώς δεν θέλει ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ούτε ο λαός. Πραγματική όμως λαϊκή αντιπολίτευση υπάρχει σήμερα και είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η διαφορά γίνεται και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, που παρά το γεγονός ότι δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει καταθέσει δεκάδες τροπολογίες, προτάσεις νόμου για την ανακούφιση του λαού, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους φτωχούς αγρότες, για την κατάρτιση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, του ΦΠΑ, στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, για να καταργηθεί το χρηματιστήριο στην ενέργεια, για αυξήσεις μισθούς και συντάξεων. Καμία άλλη πολιτική δύναμη όμως δεν έχει δεχτεί αυτές τις προτάσεις και τις τροπολογίες και προτάσεις νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κυρίως όμως το ΚΚΕ δίνει τη μάχη κάτω στο λαό, στα συνδικάτα, στους συλλόγους, σε μια προοπτική να ανασυνταχθεί το κίνημα. Γιατί αν ανασυνταχθεί το κίνημα και αμφισβητήσει την πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών δυνάμεων, προφανώς ανήκει ο δρόμος αυτό που λέμε στην πραγματική λαϊκή εργατική εξουσία που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δίτως, γιατί το σήμερα δεν είναι μια κυβερνητική εναλλαγή όπως είχαν παλιότερα Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟ, μετέπειτα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ή αυτό που σήμερα απεργάζεται το πολιτικό σύστημα βάζοντας στο μίξερ όλα αυτά τα σχήματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Διάφορους κτλ. Για να σβεί αυτή η αμαρτωλή νέα σοσιαλδημοκρατία που θα ακολουθήσει ακριβώς την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος είναι από ανατροπές. Ανατροπή δηλαδή αυτής της πολιτικής, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος στην πραγματική εργατική λαϊκή εξουσία που υπηρετεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με προοπτική το σοσιαλισμό. Μάλιστα. Κύριε Σεντιχάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή σας ημέρα.